Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο πρόεδρος διέθεσε μία ώρα στο ΕΠΑ Κοινοβούλιο, διακόπτοντας τις συζητήσεις που μόλις ανέφερε με τους Έλληνες συναδέλφους. Μέχρι στιγμής είμαι ευγνώμων για τη διάθεση του χρόνου του, γιατί ξέρω πόσο πιεσμένος είναι σήμερα. Η παρουσία του λοιπόν εδώ αποδεικνύει την πολύ μεγάλη αφοσίωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει σε συνάντηση με τους άλλους δύο ευρωπαϊκούς θεσμούς και κατόπιν της δικής του πρότασης θα ξεκινήσουν πολύ στενότερη συνεργασία οι τρεις θεσμοί για την καλύτερη διαδικασία νομοθέτησης και για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική και πιο διαφανής και να καταστήσει τους κανόνες πολύ πιο ορατούς στους Ευρωπαίους πολίτες στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, συζητήσαμε και δρομολογήσαμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μετά από πολύ έντονες συζητήσεις, όπως μόλις ανέφερε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ευρεία σχετική συζήτηση και δρομολογήσαμε σήμερα το σχέδιο το οποίο είναι εν εξελίξει στην διαδικασία τελικής υπογραφής και μπορώ να πω εκφράζοντας και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί ακριβώς χρειάζονται επενδύσεις για περισσότερο πλούτο και περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γίνεται σωστή προεργασία μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Συζητήσαμε και το εν συζήτηση σχέδιο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων μετανάστευσης. Συζητήσαμε και τα θέματα ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης εξετάσαμε την κατάσταση σε σχέση με την εξελίξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών κρατών μελών και της Ελλάδος και ευελπιστούμε, όντας αισιόδοξοι μέχρι τελευταία στιγμή, ότι θα υπάρξει ευτυχής κατάληξη συμφωνίας. Χαιρετίζω τον ρόλο της παρουσίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν ένα πραγματικά ειλικρινής διαμεσολαβητής προς το συμφέρον, στην προάσπιση των συμφερόντων του ευρωπαϊκού λαού αλλά και των Ευρωπαίων όλων κρατών μελών και την προάσπιση των ευρωπαϊκών θεσμών. Νομίζω έχει κάνει εκπληκτική δουλειά ο Πρόεδρος Γιούνκερ και τον συγχαίρω και για τον τρόπο συνεργασίας που έχει αναπτύξει μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συμπληρώσω, λέει ο Πρόεδρος Γιούνκερ, ότι η καλύτερη θεσμοθέτηση δεν σημαίνει πιο αδύναμη θεσμοθέτηση. Αντίθετα, σημαίνει καλύτερη. Ούτε πιο αδύναμη, ούτε λιγότερη. Θέλουμε καλύτερη. Έτσι λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα το πρωί θέλουμε επίσημα να δρομολογήσουμε επίσης αυτό το σχέδιο των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Ονομάστηκε σχέδιο Juncker, γιατί αποφασίστηκε να δώσει το όνομα Juncker στο σχέδιο αυτό. Δεν ξέρω αν γι' αυτό θέλουν, έχουν βάλει αυτό το όνομα για να με καταστήσουν και απόλυτα υπόλογο και υπεύθυνο. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το όνομα ξεκινάει το σχέδιο αυτό. Εισάγουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Ξεκινήσαμε και εισήγαγαμε αυτό το σχέδιο πέρσι και πλέον έχει φτάσει στην τελική ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εάν τα θεσμικά όργανα έχουν τους ίδιους σκοπούς, τις ίδιες φιλοδοξίες, αποδεικνύουν ότι τα πράγματα μπορούν να τελεσφορήσουν πάρα πολύ σύντομα. Συζητούμε εντωμεταξύ, όπως είπαμε, στα πλαίσια την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με μεγάλη μου ευχαρίστηση είδα ότι τόσο ο Μάρτιν Σούλτς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και εγώ ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Σε όσους μα γνωρίζουν, βέβαια, αυτό δεν είναι απορίας άξιο, δεν είναι προκαλεί έκπληξη, αλλά ενδεχομένως αποτελεί έκπληξη για άλλους. Δεν θα λάβω ερωτήσεις, γιατί πρέπει. Μπορώ να δεχτώ μία ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, και όχι παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι οι συζητήσεις με τους Έλληνες δεν είναι εύκολες. Πιστεύετε ότι μέσα σε 48 ώρες ή μέχρι την Τρίτη θα φτάσετε σε ένα συμπέρασμα? Θα σας το πω την Τρίτη, λέει ο κύριος Γιούνκερ, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει.
Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι σε αυτό το ερώτημα. Άλλη μία ερώτηση, αλλά να προσθέσω κάτι σε σχέση με την απάντηση την οποία έδωσε ο κύριος Γιούνκερ. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό συμπέρασμα, και αυτό διότι πιστεύω ότι ο κύριος Γιούνκερ έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Έχουμε μπορέσει να δημιουργήσουμε συγκλίνουσες δυνάμεις. Δεν ήταν εύκολο. Οι δυνάμεις της Ενωσίας αναπτύσσονται ήταν κάθε άλλο παρά κεντρομόλες. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας. Είστε πεπισμένος ότι η μερίσια διάταξη και η πρόταση την οποία θα υποβάλλετε θα μπορέσει πραγματικά να καλύψει τον μεγάλο αριθμό των 40.000 και παραπάνω προσφύγων? Η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει προκειμένου και θα πάρει τελικές αποφάσεις και θα δούμε πού θα φτάσουμε, και θέλω να ελπίζω ότι πραγματικά θα φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Και είναι πεπισμένος γιατί, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή η κοινή λογική θα πρέπει να πριτανεύσει. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι θέμα του Κοινοβουλίου πια, γιατί εδώ και τώρα βρισκόμαστε και κινούμαστε στην φάση του κατεπήγοντος, όπου θα πρέπει τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν και οι προβλέψεις οι οποίες να γίνουν να είναι κάποιες οι οποίες πραγματικά να καλύψουν τις ανάγκες. Για μελλοντικές χρήσεις.